τέσσερις εμβληματικές γυναίκες. Εύελιν, έχεις μια προσωπικότητα, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, larger than life. Γεμίζεις όχι μόνο το χώρο, γεμίζεις τη χώρα ολόκληρη. Το έχετε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι σίγουρη ότι το είδαμε στο bootcamp αυτό. Γιατί? Δυστυχώς, λόγω του ενθουσιασμού μου, δεν κατάφερα να αποδώσω αυτό που ζητούσε η φωτογράφηση. Ήμουν πάρα πολύ συγχυσμένη με τον εαυτό μου. Έχω και λίγη σύγχυση τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να σας δείξω αυτό που ήθελα. Εύελιν, γιατί έχεις σύγχυση, τι συμβαίνει? Έλα, αγάπη μου. Καλούλα μου. Έλα, συγγνώμη, απολογούμε γι' αυτό. Απλά, λόγω και του άσχημου παρελθόντος μου, θέλω αλήθεια να μπορέσω να αλλάξω τη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ πρόθυμη. Θέλω να είμαι επαγγελματίας σε αυτόν τον χώρο. Θα αλλάξεις τη ζωή σου. Ήδη αλλάζεις τη ζωή σου. Βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή. Το ότι μπορεί να μην πήγε κάτι καλά στο bootcamp ή οπουδήποτε αλλού, δεν σημαίνει ότι εσύ δεν θα αλλάξεις τη ζωή σου. Δεν θα γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Σου αξίζει το καλύτερο. Μην τα μπλέκεις όλα στο μυαλό σου. Okay. Ευχαριστώ. Κυρία Βίκη. Λοιπόν, Εύελιν. Παρακαλώ. Μαρι Ρόζ. Ραφαέλα. Λυπάμαι, το ταξίδι τελειώνει εδώ. Πειράζει. Συγχαρητήρια, Μίριαμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Όταν είδα την Εύελιν να κλαίει, σίγουρα στεναχωρηθήκα, γιατί ανθρώποι είμαστε, δεν θέλουμε να βλέπουμε η μία την άλλη να στεναχωριέται ή το οτιδήποτε. Αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Η ζωή μπροστά σου είναι. Δεν περάσα. Γιατί? Όχι. Τι έγινε? Δεν περάσα. Είμαι στενοχωρημένη που δεν πέρασα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Το ήθελα πολύ να περάσω στο σπίτι. Πιστεύω ότι άξιζα μια θέση στις 20 κοπέλες. Η ζωή είναι μπροστά σου. Άλλαξες τόσα πολλά. Θα κολλήσεις τώρα εδώ. Δεν πήγε καλά το bootcamp. It's okay, θα πάνε άλλα καλά. Και του χρόνου πάλι με το καλό εδώ θα είμαστε. Έλα. Καλά έχει πάθει. Είναι εδώ ο ψυχολόγος, παιδιά, να μας βοηθήσει. Έρχεστε λίγο. Αγάπη μου, δεν τέλειωσε ο κόσμος. Πάτε, πηγαίνετε λίγο μαζί της, πηγαίνετε λίγο μαζί της. Αλήθεια, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Απογοητεύτηκα πραγματικά, δυστυχώς. Νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένη. Μπορεί να πήγα λάθος στον bootcamp. Δεν μου δώσατε ούτε μια ευκαιρία να επανορθώσω. Ενώ μου λέγατε ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο και την Ελλάδα. Αγάπη μου, υπάρχει πολύ ανταγωνισμός. Δεν τα πήγες καλά, δεν φταίμε εμείς. Καταλαβαίνω, κυρία Βίγη, πραγματικά. Συγκριτικά με τις άλλες, οι φωτογραφίες σου είναι πολύ αδύναμη. Είναι άδικο να μπεις εσύ και να μπει μια άλλη. Εύελιν. Του χρόνου εδώ θα είμαστε, μωρό. Αγάπη, άκου λίγο, άκου λίγο. Δεν είναι προσωπικό. Είναι διαγωνισμός. Έτσι, δεν έχει να κάνει με σένα. Είναι διαγωνισμός. Το καταλαβαίνεις αυτό? Πιστεύεις ότι τα πεις καλά? Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι ένας διαγωνισμός όπου όλες είχατε 3 λεπτά να βγάλετε την καλύτερη σας φωτογραφία. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο παιδί είναι πολύ δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση, αληθινά, δεν υπήρχε μία εικόνα. Μία, να δούμε, να πούμε ότι είναι σωστό το πρόσωπο. Το βλέπαμε, το βλέπαμε. Το πόδι ήταν πολύ σηκωμένο. Παιδί μου, ήταν όλο voguing. Ήταν, δηλαδή, πήγαινε αλλού. Δεν ήταν posing, ήταν voguing. Πρώτα απ' όλα ήταν εκτός concept. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Όχι, όχι απλά θεά. Είδωλο, είδωλο, παιδιά, είδωλο. Πραγματικά, δεν το περίμενα καθόλου, δεν το περίμενα καθόλου. Εντάξει, όταν κάποιος άνθρωπος στηρίζει τα όνειρά του σε κάτι, ας πούμε, και ξαφνικά αυτό ματαιώνεται, βιώνει και αυτός έντονη ψυχική
ψυχική ματέωση. Έδωσε πάθος, έδωσε προσπάθεια η κοπέλα, οπότε στην προκειμένη περίπτωση είχε και τις ανάλογες αντιδράσεις. Όχι, δεν είμαι καλά προφανώς. Ήταν κάτι που δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Ευχαριστώ. Αυτά. Τέλος. Period. Τι να με κάνετε εμένα αφού με διώξατε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να φύγω. Θέλω να τονίσω ότι ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη σχετικά με το διαγωνισμό, αφού μέρα με μέρα δούλευα γι' αυτό. Επίσης, είχα κρατήσει και τον αριθμό μου, το 65, με το καρπουζάκι. Αν το θυμάστε, ένα λεπτό. Δεν ανοίγει, αλλά είναι το 65. Ευτυχώς, δεν θα το χρησιμοποιήσω και πραγματικά θα εκτιμήσω τα άτομα που θα σταθούν δίπλα μου στην καριέρα μου σαν μοντέλο. Ευχαριστώ.